Τι λες ρε Παόκτζη! Γάμω την του παρόλη! Έλα να σου πω τώρα κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ χτες είδα δύο μέσα που είχαν κρατήσει, μπήκανε μέσα στο τερέν, στο αγωνιστικό χώρο, στο ταρτάν, στο περιβάλλοντα και γυρνάγανε μια σημαία της Βουλγαρίας. Α, δώσε μου πάνε αυτό. Στη Συλλαρία. Αυτό να, θέλω ρε. Να σου πω και μου λες για τα... Κι αυτό, κι αυτό. Τα κοινόχρηστα. Τελικά θα σας λέμε... Περιμένετε. Δεν κοινόχρηστα. Ρε εσείς, σας αρέσει αυτό που κάνατε εσείς, οι άλλοι που... Εγώ δεν θα όχι, πω. Άλλοι που βλέπατε. Ναι, και αυτός θα εντάξει, δύο, ήταν μαλλιά. Βλέπατε τα δύο βουλγάρια. Ναι. Τα δύο βουλγάρια που μπήκατε μέσα, το έχουμε. Με σημαία του ΠΑΟΚ, τα βλέπει. Εσείς οι άλλοι 20.000 τους αφήνετε. Και, άρα και δεν είστε και πολύ με τη Μακεδονία, δεν είστε πολύ Έλληνες, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, ρε παιδί. Είστε υπέρ των Βουλγάρων είστε. Ε, παιδί μου, όλο συλλαλητήριο. Τελικά είστε υπέρ των Τούρκων. Ας τα συμπεράσμα. Από εκεί που ήρθατε, όχι, ρωτάω να μου πούνε, δεν έχω συμπέρασμα. Ναι. Δεν έβγαλα άλλο συμπέρασμα. Άλλο θέλω να κάνω εγώ, ρε Τάκη. Άλλο θέλω να πω. Άμα πω και εγώ θα σου πει. Πες, Τάκη μου. Εγώ θέλω να μου πείτε. Από που είστε Βουλγάρες, οι δύο αυτοί, οι άλλοι Έλληνες τι κάνανε. Οι Έλληνες, οι άλλοι εδώ στην Αθήνα πήγαν 2 εκατομμύρια για την Μακεδονία, για την Ελλάδα. Και εκεί πήγανε. Εσείς τι κάνατε. Και εκεί λένε ότι πήγανε. Ναι, αυτοί εκεί πήγανε. Δεν μπορεί να πήγανε. Γιατί αν πήγανε, είναι μια αντίφαση. Ένα λεπτό, Βασίλη, μην μπερδευτούμε. Αν πήγατε, εσείς εκεί που ήσασταν 20.000, πόσοι πήγατε στην Τούμπα που είχατε στηθεί και με σκηνές να πάρετε εισιτήρια. Όπως δεν κάνουμε εμείς όταν παίζουμε με την Μπαρτσελόνα, που στηθήκατε, δεν είναι. Πόσοι πήγατε, 30.000, να βάλουμε 30.000. Λοιπόν. Τι 30, μα 27 κόβει. Εντάξει, ρε Τάκη, τώρα 20.000 να σου κάνω το καλύτερο. 26 και ένα μηχανάκι. 26 και ένα μηχανάκι, τρικά βάλω. Λοιπόν, πήγατε 20.000. Λοιπόν, ρε, αυτοί... Ωραία, άσε με λίγο. Ναι, λοιπόν, τι βλέπατε αυτού εδώ πέρα. Του τρει. Αυτή η σημαία είναι τη Βουλγαρία. Ένα δεν αγαπάει. Είναι τόσο μαγκέ αυτό εδώ με την παρένθεση και τον εφοβηθήκατε. Που κάνει τα ποδαράκια του σαν παρένθεση και ο άλλος ο Χλιμίτζουρας. Οι από πάνω γελάνε. Κοιτάξτε τους από πάνω. Έτσι. Αυτοί είχαν πάει στο συλλαλητήριο όλοι. Και αν είχαν πάει στο συλλαλητήριο, δηλαδή αυτά τα εγκρίνανε μετά. Ρε, τι έχει γέλιο. Εγώ, έτσι. Ναι. Άκου, έχουμε και ένα πανό δικό μας, μια που εμείς είμαστε πολύ. Ναι, αυτό που για πάμε και εμείς. Στο Καραϊσκάκι. Πάμε, η Μακεδονία. Να δούμε τις διαφορές. Πάμε να δούμε τις διαφορές. Αυτούς τους δύο. Εσείς δεν μπορούσατε να τους πλάκωσετε. Όχι να τους πλάκωσετε. Να τους βγάλετε. Όχι να τους πετάξετε ένα ρολό. Ένα ρολό ρε πέτα τους. Όπως πετάξατε στο γραφείο. Να τους πέτα ένα ρολό. Ναι, ένα ρολό. Και δώσε τους δύο κατοστάρικα να πάνε και στη Βουλγαρία να μείνουν μόνιμα. Τι δουλειά έχουν εδώ με την Ελλάδα μας. Αυτά τα νιά μου. Καταρχήν που θα βρουν τα δύο κατοστάρικα. Θα τα δώσει ο Γιώργος ρε. Ο Ιβάν. Δεν υπάρχουν ρε. Σε λέει. Πάτε αυτά εδώ και λέτε ρε. Πάτε τα εδώ. Είναι 30.000 ρούβλια. Είναι από το Κοτσόβολο της Ουκρανίας. 30.000 ρούβλια. Είναι από εκεί που σας πέσανε για να δώσετε κατζινίκη κάπου αλλού. Ναι. Στα Χανιά. Την Κρήτη τα βρήκαμε. Πέρυσι. Στο λιμάνι τα πήρε ο αέρας. Τι να γίνει, σε εκείνο τον καφενέ πήγα και, άρα, που είναι το πήγα και εγώ μετά από μια ώρα. Ναι. Και τα είδα κάτω. Δεν ήταν καφενές. Πολλά καφενεία τα λες. Καφετέρια ήταν. Καφετέρια, ρε. Και εγώ δεν τα... Ναι. Όλα καφενεία. Είδες κανένα πίτι. Τον βγάλατε αυτόν από το γήπεδο τελικά, τον Βούλγαρο. Τον βγάλατε. Έλληνες είστε. Τους δύο αυτούς. Ναι. Τι ώρα. Και μετά παράξατε. Και μετά μετά την τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός παλιά το λέγατε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι διαφορά θα κοιτάξουνε περίμενε. Κοιτάξτε εδώ τη διαφορά. Κάθε παραγωγή δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτή είναι η θύρα 7, έτσι. Λοιπόν, όχι, θα κάνουμε τις συγκρίσεις. Τα έχουμε, πώς λέγεται αυτό. Πώς λέγεται αυτός ο όρος, ο τεχνικός. Λέγε ρε Μικη Ζερτιλιστό. Τι έρχεται ρε. Λέιτε ρε Άκη. Τι λέιτε ρε. Λέιτε. Δώσε το λέγε. Λοιπόν, η μία είναι από τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία μας, η φωτογραφία. Είναι η Μακεδονομάχη αυτή. Και από τον Πειραιά. Από τον Πειραιά. Εντάξει, είμαστε. Κάτω από τις κρίσεις θέλετε. Βούλγαροι. Όχι, άστο. Όχι, Βούλγαροι αυτούς τους δύο. Αυτούς τους δύο, τους λέω Βούλγαρος εγώ. Τάκη, άκου τώρα. Εγώ, μη μου βάζεις λόγια στο στόμα. Όχι, εγώ, είναι και οι άλλοι. Να το πεις. Και η σιωπή, όχι, άλλο θέλω να πω. Η σιωπή είναι συνενοχή. Έτσι, μη μου βάζεις λόγια στο στόμα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Εντάξει. Έτσι. Όποιος, εγώ, αν έβλεπα αυτό το πράγμα, δηλαδή, πώς να σου πω, είμαι εγώ στην 7 και μπαίνανε δύο όποιοι και να ήταν μέσα. Όχι μπαίνανε και εμείς και βγάζαμε έξω. Πήγε με μια σημαία τον γκέι. Τι πάνε να πει δηλαδή, άντρες, δεν θα τον πουλούνα. Σωστό, σωστό.
και δεν σου λέω εγώ χώρα. Μπήκε ένα και λέει: α, εδώ είμαστε. Εδώ είσαι, τώρα θα σου πω που είσαι. Όχι, με χώρα πήρε να πα τη σημαία στο Καρασκάκι τη Τουρκία, παράδειγμα. Ναι. Θα και εγώ ήταν μαζί με αυτή τη σημαία. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να το πάμε και πιο πολύ. Ρε, μιλάτε τι σημαία. Έχω το γαμημένο. Δεν θέλω να το πω, να το παρουσιάσω κι εγώ ότι είμαι ο πιο Έλληνας. Είμαι όπως όλοι σας. Ναι. Έτσι. Όλοι μας. Όλοι μας. Μίλησαν κι αυτοί. Τα 10 εκατομμύρια. Εκτός από αυτούς τους δύο και από αυτούς που ανεχτήκανε. Και πέρυσι, παλιά θυμάμαι, θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για διεθνικά συνθήματα. Άκου το άλλη βρωμιά κάνατε. Να μην σας λέμε εμείς Βούλγαρους. Ναι, αλλά τόσο σας φωνάζαν οι Αριανοί Τούρκους, το δεχόσασταν. Ε, το δεχόσασταν και δεν ήταν αντιεθνικό. Λοιπόν, πάει και αυτή η βρωμιά. Έχετε ξεφτυλιστεί. Ο Άκης άρχισε. Είστε η ντροπή των οπαδών. Έτσι άρχισε ο Άκης. Είστε η ντροπή της Ελλάδος. Εσείς εκεί στην Τούμπα είστε η ντροπή της Ελλάδος. Ξεφτυλισμένοι. Πέρυσι άλλο η νόμιμη στη Λεωφόρο. Φέτος άλλο θέλετε να παρουσιάσετε. Και 10 χρόνια εμείς οι μαλάκες καθόμαστε και τώρα με πέτρες. Και μας μιλάτε. Και πέραμε το πρώτο μάκερ. Έτσι. Μα τι λέτε τώρα. Κάτσε ρε μπειρά, άστα αυτά ρε μπάση. Για πέστε μου. Ποιος έχει δίκιο. Τι θέλετε τώρα. Ήρθα ο Ιβάν, πήγαν πέρυσι στην Αμερική και δεν θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο. Τι λέτε ρε. Πρέπει να χωρίσω το Ροστόφ. Αλλά να μας ξυλίσκει εκεί. Και αυγουλίσκει ματίσκει. Ματίσκει αυγουλίσκει θα γίνει. Ήρθες να κάνεις τον καμπόσο με την ανοχή της κυβέρνησης. Όχι την ανοχή. Την αβάντα ρε. Την αβάντα ρε, πώς το λένε. Λοιπόν.